Μπορεί ο κορονοϊός να άργησε να εμφανιστεί στη Ρωσία, ωστόσο δεν κάνει διακρίσεις και πλέον σαρώνει και στη χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το κέντρο αναφοράς, η Ρωσία κατέγραψε 2.774 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, μη ε τον συνολικό αριθμό να αυξάνεται στις 21.102. Πόλεμο στον Εύρο, Τούρκοι έστησαν ενέδρα σε ελληνική περίπολο, επιχείρησαν να επαναλάβουν το επεισόδιο, με νεκρούς του 1986. Το τελευταίο 24ωρο η Ρωσία επιβεβαίωσε 2.774 κρούσματα κορονοϊού σε 51 περιφέρειες, η Ρωσία καταγράφει 21.102 κρούσματα σε 82 περιφέρειες, με αύξηση 15,1%, σίγμα, το τελευταίο 24ωρο, σημειώνεται. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων τα 1.489 καταγράφονται στη Μόσχα, 460 στην περιφέρεια της Μόσχας ΚΑΠΑ, 121 στην Αγία Πετρούπολη. Το τελευταίο 24ωρο 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 170. Συνολικά 224 άνθρωποι έχουν αναρρώσει και πάρει εξιτήριο το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι ασθενείς που αναρρώσαν από την αρχή της καταγραφής του κορονοϊού στη Ρωσία ανέρχονται σε 1.694. Ελέγχει τον κορονοϊό η Γερμανία, κατέγραψε τα λιγότερα κρούσματα εδώ και 3 εβδομάδες. Η Γερμανία μοιάζει αυτή τη στιγμή να ελέγχει τον κορονοϊό, με την χώρα να σημειώνει το μικρότερο αριθμό κρουσμάτων εδώ και 3 εβδομάδες, σε ένα σημάδι ενθαρρυντικό για την αντιμετώπιση του. Συγκεκριμένα, ακόμη 2.082 κρούσματα υπήρξαν για τη νέα νόσο, με το σύνολο να φτάνει τα 125.098, στο μικρότερο αριθμό σε αυτό το κομμάτι από τις 22 Μαρτίου την ίδια ώρα, η εκτίμηση Έλληνα λοιμοξιολόγου για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα μας με το πέρας του εφιάλτη σοκάρι. Παράλληλα, η Γερμανία ανακοίνωσε άλλους 170 θανάτους, με το σύνολο να φτάνει τώρα τους 2.969, κάτι που σημαίνει πως είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τους 3.000.